πρώτες του καλές προπονήσεις με τον ΠΑΟ, γιατί πριν από 1,5 χρόνο δεν είχες προλάβει να κάνεις πολλές. Μια τις πρώτες του εντυπώσεις με όσα ζει στον ΠΑΟΚ και ένα σχόλιο για το φιλικό. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Βοηθιέμαι κι εγώ με τους συμπαίκτες που έχω. Οι προπονήσεις είναι υψηλές, είναι προετοιμασία. Είναι ό,τι πρέπει για να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ουσιαστικά σήμερα ήταν πρώτη σου εμφάνιση για αυτό την περίοδο της προετοιμασίας. Είσαι ικανοποιημένος από αυτά που έδειξες? Περίμενες να δώσεις κάτι παραπάνω? Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση. Φυσικά είναι πρώτο φιλικό. Εννοείται πως θέλω να δείξω πολλά περισσότερα, αλλά πάμε καλά. Λάζαρε, μαθαίνουμε σε θέλει ο Ατρόμητος, μαθαίνουμε σε θέλει ο Όφη. Σε θέλει γενικά πολλοί κόσμος. Εσύ είσαι εδώ. Πώς το βλέπεις αυτό που συμβαίνει? Εγώ στόχος μου είναι να παραμείνω εδώ. Δίνω τον καλύτερο με αυτές τις προπονήσεις, στα φιλικά που θα γίνουν θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω, ώστε να παραμείνω εδώ, δεν κοιτάω άλλη ομάδα. Καλό σημάδι το πρώτο γκολ, στο πρώτο φιλικό. Είναι καλό ίωνος πάντα. Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις στο τέλος? Είπες και μόνος ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά πιστεύω σε μένα και πιστεύω πως θα τα καταφέρω. Ο στόχος, όπως είπε ο προπονητής σας, είναι να είστε πανέτοιμοι στον αγώνα με τη Βασιλεία. Ένα σχόλιο θα ήθελα για τον αντίπαλο, ήταν αυτός ή ο Άγιαξ, και αν πράγματι πιστεύεις ότι τότε ο ΠΑΟΚ θα είναι σε επίπεδο τέτοιο που να μπορεί να διεκδικήσει την πρόκληση? Η Βασιλεία είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει παράδοση στο Champions League. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε εξίσου μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ καλούς παίκτες, ποιοτικούς, και με τη συνοχή που έχουμε, πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε.